Η επετειακή ψηφιακή έκθεση από την Ιωνία στο Ιόνιο πρόσφυγε στην Κέρκυρα μετά τη μικρασιατική καταστροφή παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρείας με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση, δράση η οποία χρηματοδοτήθηκε και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν ο Διευθυντής της Αναγνωστικής Εταιρείας, Δημήτρης Ζημάρης, και ο Καθηγητής Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας, Στάθης Πουλιάσης. Είναι μια πτυχή όχι ιδιαίτερα γνωστή της κερκυριακής ιστορίας. Ήρθαν όμως πολλοί πρόσφυγες. Έχει γίνει βέβαια δουλειά και στο παρελθόν από τον κύριο Μουρατίδη, σχετική, αλλά η δική μας εργασία έχει ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Πρώτα-πρώτα είναι μια δραστηριότητα ψηφιακή και με μια διεπιστημονική προσέγγιση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αναρτήθηκε αυτή η έκθεση, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορεί να αναζητηθεί πολύ εύκολα μέσω της ιστοσελίδας της Αναγνωστικής Εταιρείας. Για να φτάσουμε στην δημιουργία της ψηφιακής έκθεσης, προηγήθηκε ένας χρόνος ερευνητικής δουλειάς, κατά τη διάρκεια του οποίου καταφέραμε και συλλέξαμε 50 συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας από απογόνους δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν σήμερα στη Κέρκυρα, αλλά και από απογόνους που ζουν σε άλλα μέρη, αλλά οι δικοί τους πέρασαν αρχικά από την Κέρκυρα. Επίσης, καταφέραμε και εντοπίσαμε ένα σημαντικό αριθμό μαρτυριών προσφύγων, είτε ηχογραφημένες είτε δημοσιευμένες σε διάφορους αρχαιακούς φορείς. Καταφέραμε και επισκεφτήκαμε πάνω από 25 ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεκάδες ιδιωτικές συλλογές. Ήταν μια διευρυμένη έρευνα και ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμβάλανε στο να μπορέσει να ολοκληρωθεί η ψηφιακή έκθεση. Είμαι ο Γιάννης Οπιέρης, επίτιμος πρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρείας. Ο πατέρας μου, κληρωτός του 1916, υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό μέχρι το 1922. Έζησε δηλαδή και μέρος του των Βαλκανικών και την εκστρατεία στη Μικρά Ασία και την καταστροφή. Από μικρό παιδί άκουγα από τον πατέρα μου για την καταστροφή της Μύρνης, για το πώς φερθήκανε οι υποτίθεται σύμμαχοί μας απέναντι στους πληθυσμούς, στους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας που προσπαθούσαν να φύγουν για να γλιτώσουν τη σφαγή και τον ανδραποδισμό από τους Τούρκους. Ο παππούς μου μάλλον, όπως έχω ακούσει, ασχολούνταν τότε με το εμπόριο, ναυτιλία, μετέφερε τότε βενζίνες, εμπορεύματα, προμήθευε τότε εδώ ηλεκτροφικά και γεωργικά προϊόντα και εκεί είχε δημιουργήσει γνωριμίες και φιλίες με κερκυραίους τότε επιχειρηματίες της Κέρκυρας. Με την καταστροφή, ο παππούς έφερε αμέσως την οικογένειά του στην Κέρκυρα, όπως η μητέρα μου και τα λοιπά, και η θεία μου, ήταν 5 αδέλφια, μικρά αδέλφια, πιο μικρή η μητέρα μου. Ακριβώς μεταξύ 5 και 12 χρονών, ούτε αυτό δεν το ξέρω ακριβώς τι έγινε. Και επειδή ήταν πιο μικρή, την έδωσε σε έναν φίλο του που συνεργαζόταν μαζί στην Κέρκυρα και γύρισε για να συναφέρει τη γιαγιά και ό,τι μπορούσε από την περιουσία. Εκεί δυστυχώς δεν τον βόλησαν οι Τούρκοι τότε και η γιαγιά μαζί.